γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα κάνω μια μικρή περίληψη της ρωμαϊκής, της φάσης της Ρώμης. Υπήρξαν πριν τον Τροϊκό Πόλεμο σίγουρα κάποιες πολύχνες γύρω από τον Τίβερη, ποταμό, πολύχνες ιταλικές, τους Λατίνους. Μετά ήρθαν οι Τρώες, ούτε μία σχέση φυσικά οι Τρώες με Έλληνες. Αυτά τα λένε κάποιες ομαδούλες, κάποιες φιλορωσικές ομαδούλες, γνωστά τα ονόματά τους. Λοιπόν, και έγινε ένα μίξ πληθυσμών και υπήρχαν και κάποιοι αρκάδες με τον Εύανδρο κλπ. Λοιπόν, αυτοί είχαν ένα μοναρχικό πολίτευμα και κάποια στιγμή έρχεται αργότερα ο Ρωμίλες, ο οποίος ιδρύει μια δυναστεία των 7 βασιλιάδων. Οι τρεις τελευταίοι ήταν Τούρσκοι, οι Τούρσκοι στερεολογίες. Τους Τούρσκους τους έριξε το Tarquinius Superbus, τον τελευταίο από τους 7 βασιλιάδες, τους έριξαν ο Marcus Junius Brutus μαζί με τον Βαλαντίνος και κάνανε το Roman Republic το 509 π.Χ. Και όταν λέμε Republic, να λέμε πραγματικό Republic, πραγματική δημοκρατία, όχι τον Περικλή, τον Καραγκιόζη, τον τρελό. Πραγματική δημοκρατία. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι τόσο, πάει τόσο μεγάλο. Αυτό πάει μέχρι το 30, από το 509 π.Χ. πάει μέχρι το 30 π.Χ. Μιλάμε για σχεδόν 5 αιώνες και μέσα σε αυτούς τους σχεδόν 5 αιώνες. Και αυτό περνάει διάφορες φάσεις. Π.χ. προς το τέλος είχαν πάρει ίσα δικαιώματα και τα άλλα ιταλικά φύλλα, η Σαββίνη, η Καμπανή κτλ. Με τις μεταρρυθμίσεις του Marcus Livius Brutus. Μετά ακολούθησε η περίοδος των δύο Τριανδίων, της πρώτης Τριανδίας, δεύτερης Τριανδίας. Η πρώτη Τριανδία ήταν ο Julius Caesar, Gnaeus Pompeii και ο Marcus Crassus. Τους οποίους όταν ξεβοτωθήκαν αυτούς, τους δύο αυτούς έμειναν ο Julius Caesar σαν δικτάτορας. Ο δικτάτορας δεν σήμαινε ένα δικτάτορας με την έννοια που είχαν οι Έλληνες, ένας που κάνει πραξικόπημα και καταπιέζει το λαό. Ήταν επίθετο δικτάτορας ελεγχόμενος από τη σύγκλητο, αλλά ουσιαστικά ήταν ο πρώτος ηγεμόνας. Μετά τη δολοφονία του, το μάτι του 44, ακολουθεί η δεύτερη Τριανδρία, δεύτερη σειρά από εμφυλίων πολέμων, με τον Οκτέβιαν, τον Μαρκ Άντσινι και τον Εμίλιες Λέπιδος. Όταν φύγουμε από τη μέση, ο Μαρκ Άντσινι, Εμίλιες Λέπιδος, το καλοκαίρι του 30, και όταν καταλαβαίνει την Αλεξάνδρεια, Οκτέβιαν Αγκούστας, τότε τελειώνει και η τρίτη Τριανδρία, τελειώνει εντελώς το Republic και με το Sextus Pompeii που πολεμούσε στη Σικελία, και τότε ξεκινά το Principate, δηλαδή η πρώτη φάση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το Principate, δηλαδή την Ιουλιο-Κλαβιανή δυναστεία. Ο Octavian, μετά το θάνατο του, από Octavian ονομάστηκε Augustus, δηλαδή θείος, θεϊκός, και όταν το 14 μετά Χριστόν πέθανε στην όλα της Καμπανίας, ανακηρύχθηκε Θεός, Θεάνθρωπος. Δηλαδή πέραν από Octavian έγινε όσο ζούσε Augustus, από Augustus έγινε αποθεωμένος μετά το θάνατο του. Και ακριβώς εκεί ήταν η δύναμη της συγκλήτου. Ανέας αυτοκράτορος ήταν άχρηστος σαν τον Νίρο. Πάλι κάποιοι σουρμανοδούλες προσπαθούν να αντιστρέψουν να πούνε υπέρ του Νίρο, ξέρω κάτι άλλα πράγματα. Όταν κάποιος ήταν εντελώς άχρηστος, καθυστερημένος σαν τον Νίρο, η ευθύνη με τη συγκλήτη του ποια ήταν. Ήταν ότι θα μπορούσε να τον κατεδικάσει η Ινταμνάτιο μετά το θάνατο, να μην τον αποθεώσει δηλαδή όπως αποθεώσε τον πρώτο, τον Οκτέβιαν. Ινταμνάτιο, αισαιώνιαν κατάρα δηλαδή. Ένα κομμάτι είναι άχρηστο κρέας δηλαδή. Και ακριβώς ο αυτοκράτορας τότε φοβότανε την ιστεροφημία του, διότι όταν πέθανε δεν μπορούσε να είναι ούτε καλός ούτε κακός. Και θα ήταν Ινταμνάτιο όσο ζούσε. Δηλαδή μπορούσαν να του ρίξουν τα γάλματα, να τον καταραστούν, να γράψουν εναντίον του χιλιαδιό. Και επομένως φερότανε καλά. Κυρίως αυτούς που είχαν δύναμη, τους συγκλητικούς και τους υπήρχε. Υπήρχαν δύο τάξεις. Υπήρχαν τρεις τάξεις βασικά: η συγκλητική, η υψηλή τάξη, η δεύτερη τάξη, οι knights, οι πότες. Υπήρχαν άλογα, ήταν πλούσιοι. Έτσι. Και ήταν και μετά οι πλήβοι και τα λοιπά, οι πιο απλοί πολίτες. Και ιδρύει ο Octavian την Ιουλιο-Κλαβιανή δυναστεία, Tiberius Μέτριος αυτοκράτορας, Gaius Καλιγούλα ένας ψυχοπαθής, ο Κόριος ήταν πολύ καλός αυτοκράτορας. Και μετά έχουν τον Νίρο τον τρελό και με την δολοφονία του 68 μετά Χριστό του Νίρο τελειώνει και η Ιουλιο-Κλαβιανή δυναστεία. Ναι, κατόπιν έχουμε μετά το θάνατο του τον κάποιους που δεν ήταν non-dynastic αυτοκράτορες, τον Γκάουπα, τον Σάλβιο Σόθο, τον Λούσιος Βιτέλιες, τον Χοντρό που έτρωγε όλη μέρα, και μετά έχουμε τη δυναστεία που ιδρύει ο Βεσπέσιαν. Ο παππούς αυτός
ο βετεράνος στρατηγός, ο οποίος ήταν, δεν ήταν καν από τη Ρώμη, ήταν Ιταλός, στρατηγός, ο Vespasian. Και μετά είχαν τα παιδιά τον καλό Titus και τον ψυχοπαθή τρελό τον Μητιάνες. Όταν πεθαίνει ο Τιμητιάνες εμφανίζεται ένας συλλητικός, αυτοποιείται πόσο ένα αυτοκράτορας για ένα χρόνο μόνο, ο Νέρβα, και ο Νέρβα βάζει στην εξουσία τον Μέγα, τον Μέγιστο, ένα από τους μέγιστους αυτοκράτορας, τον Τρέιζεν, Τραγιανό, τον Τρέιζεν, ο οποίος έχει κάνει τρομερές επιτυχίες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία φτάνει στο μέγιστο της εξουσίας της, οι τέχνες άρχισαν να ανθίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά υπήρξε ο Ανδριανός, ο οποίος είναι πραγματικά ένας προδότης άχρηστος, ο οποίος ευεργέτησε με τους Έλληνες, ο Ανδριανός, ο οποίος ήταν ένας άχρηστος αυτοκράτορας, ένα κομμάτι σκουπίδι, αλλά διότι ευεργέτησε τους Έλληνες συγκεκριμένα, οι Έλληνες το θεωρούν πολύ σπουδαίο. Το ότι έκανε κακό στους άλλους, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά, εντάξει, εμείς δεν είμαστε καλά. Οι Έλληνες, δηλαδή, κυρίως στην Αθήνα. Ωραία. Και όταν πεθαίνει αυτός ο άχρηστος αυτοκράτορας, θα κάνουμε και ειδικά βίντεο γιατί είναι τόσο άχρηστος και ευεργέτησε μόνο τους Αθηναίους. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Antoninus Pius, πολύ καλό αυτοκράτορα, τον Marcus Aurelius, πολύ καλό αυτοκράτορα, στοϊκό φιλόσοφο μάλιστα, ο οποίος έγραψε και στην ελληνική γλώσσα τάιση αυτών, στοϊκό έργο, πολύ σημαντικό στοϊκό έργο. Μετά έχουμε τον άχρηστο γιο του, τον Commodus, μετά έχουμε κάποιους άχρηστους σαν τον Pertinax, Helvius Pertinax, τον Didius Iulianus, μετά έχουμε τον Φίνικαν, τον τρελό Φίνικαν, τον πολύ σκληρό άνθρωπο, ο οποίος φυσικά ήταν μια στρατιωτική διάνοια, έχτισε πάρα πολλά έργα, ήταν στρατιωτική διάνοια, έκανε την αυτοκρατορία μεγάλη, ο Σέπτιμος Σεβίρος, μετά έχει τα παιδιά του τον Καρακάλα, τον άχρηστο, τον καλό αδερφό του Γέτα, τον ψυχοπαθή χειρότερο από τον Καλιγούλα, τον Ελαγκάπαλ, και ο τελευταίος της δυναστείας ήταν ο Αλέξανδρος Σεβίρος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σοφός, ορθωμένος κυρίως, πολύ αξιόλογος, θα δολοφονήθηκε από μια σειρά από πατεραινούς. Και μετά ξεκινάει η περίοδος της κρίσης. Έχουμε κάποιους άχρηστους αυτοκράτορας, μέχρι που εμφανίζεται ο Αυριδιάνας, ο οποίος κάνει την αυτοκρατορία μεγάλη ξανά, νικά και την συνοδεία στην Παλμύρα. Μετά έχουμε έναν άξιο διάδοχο, τον Χλώριες, το δεύτερο, ο Πρόβος, επίσης πολύ καλός. Μετά έχουμε τον Κάρες, τον Κάρο, με τα παιδιά του, τον Ομεριάνας και τον Καρίνας, οι οποίοι ήταν και αυτοί αρκετά ισχυροί, αλλά αρκετά σκληροί. Και μετά έχουμε στον Διοκλήτιον. Ο Διοκλήτιον έκανε τη λεγόμενη τετραχίδια. Δηλαδή σκέφτηκε ότι πρέπει να υπάρχουν τέσσερις, δύο αυτοκράτορες, δηλαδή δύο Αυγούστοι και δύο Σίζαρς. Δηλαδή ένας Αυγούστος, Αύγουστος, θείος δηλαδή, θεϊκό όν, και κάτω του έναν Σίζα, και αρχικά ήταν αυτός Αυγούστος μαζί με τον Μαξίμιαν, έναν πολύ διεφθαρμένο όν, και Σίζαρ αυτόν ήταν ο Σίζαρ, κάτω από αυτούς ήταν ο Κωνσταντιος Χλωρός, ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μέγα, και ο Γκαλέριας. Ο Γκαλέριας και ο Διοκλητιανός και ο Μαξίμιαν ήταν μεγάλοι διώχτες των χριστιανών, κάνανε τρομερές τρομερά εγκλήματα κατά των αυτών. Μόνο ο πατέρας του Κωνσταντίνου ήταν πάρα πολύ μετριοπαθής και ο δίκαιος. Και βλέπουμε τόσα έργα που είχε χτίσει στην πόλη Trier της Ανατολικής Γερμανίας, σύνορα Μεγαλία. Ο Γκαλέριος βλέπω τρομερά έργα του στην Θεσσαλονίκη. Μετά, ο Διοκλήτιον, πέραν από έκανε, που ίδρυσε την τετραρχία, έκανε και κάτι άλλο. Έκανε το Principate που είχε ιδρύσει η Οκτέβιαν, κάτι πιο προς τη μοναρχία. Δηλαδή έφερνε βνούχους στο παλάτι, σαν τους Ανατολίτες. Δινόταν σαν Ανατολίτης μονάρχης με σκουλαρίκια και βάζει τον κόσμο όπως κοινά σαν Ανατολίτη. Δηλαδή έκανε βασικά αυτό που έκαναν οι Πέρσες αυτοκράτορες. Την εποχή του Αλέξανδρου Σεβίρος, όπως είχε πει αυτού του πολύ καλού άνθρωπου, του πολύ καλού σοφού αυτού, δημιουργήθηκε η δεύτερη Πέρσικη αυτοκρατορία. Δηλαδή αυτοί που καταλήφθηκαν από τους Πέρσες, η Περσική αυτοκρατορία που καταλήφθηκαν από τους Μακεδόνες έγινε η Παρθική αυτοκρατορία και μετά η δεύτερη Περσική αυτοκρατορία. Και κάτι τέτοιο άλλο που πήγαινε να κάνει στα ρωμαϊκά πρότυπα ο Διοκλήτιον. Και μετά έκαναν και κάτι άλλο. Παραιτήθηκε, ένα μοναδικό αυτοκράτορας που παραιτήθηκε και πέθανε και χωρίς να τον πειράξει κανένας στη βίλα του στο Σπλίτ της Κροατίας. Μετά αρχίσε μια σειρά από εφηβείους πολέμους όπου βγαίνει ο Κωνσταντίνος στην εξουσία.
νικά και το Μιξέντιες, νικά και το Δικίνιες και κάνει την καινούργια δυναστεία των Κωνσταντίνων. Και τελευταίος απόγονος αυτής φυσικά είναι και ο Ιουλιανός, ο φαινόμενος Παραβάτης, ο ξάδελφος του Προκόπιος, τα παιδιά του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντάιν, ο Κωνσταντς και ο Κωνσταντίες, ο Γάλλος, ο αδερφός του Ιουλιανού. Αυτή είναι η τελευταία δυναστεία. Και τώρα μιλάμε για τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, τα πρωτοχριστιανικά ρωμαϊκά χρόνια, που φυσικά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν τελειώνει με το... κάποιοι λήθοι πιστεύουν όντως ότι όταν ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Μικίνο και τον Μαξέντιο στους φιλίους πολέμους και μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη και έβαλε και προσπάθησε να επαβάλει τον χριστιανισμό ως την καινούργια θρησκεία, τότε ξαφνικά τελειώνει η Ρωμαϊκοκρατία. Παιδιά, ελευθερώθηκε η Ελλάδα, ξέρω, κάτι τρελά πράγματα. Και όχι το Βυζάντιο ελληνικό και κάτι τρελά. Ας πούμε, και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τουλάχιστον πάει τουλάχιστον μέχρι τον Μόρις το 602 μετά Χριστό, με τον θάνατο του Μόρις, του αυτοκρατορία Μόρις στην Ανατολή. Τουλάχιστον η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αντέχει μέχρι το 376 με την ανθρώνηση του Ρωμίδος, ο οποίος στην Δύση. Υπάρχει μετά τη δυναστεία του Κωνσταντίνου, υπάρχει η δυναστεία του Βαλεντίνιου, Θεοδόσιο Βαλεντίνια, η τελευταία δυναστεία, η οποία φτάνει μέχρι τη Δύση. Έχουμε μεγάλες μορφές σαν τον Βαλεντίνια, τον Βάλεντς, τον Θεοδόσιο τον Αλφα, τα δύναμη παιδιά του, τον Νόριας και τον Αλκέδιας, τον αυτοκράτορα Μαριονέτα, τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, τον Βαλεντίνιο τον Τρίτο στη Δύση. Μετά η Δύση καταραίει εντελώς και μένει ένα πανίσχυρο ανατολικό ρωμαϊκό κράτος, ρωμαϊκό κράτος με λατίνους, με λατινόφωνους, ένα πολυεθνικό κράτος. Από την εποχή του Καρακάλα λοιπόν ξεκινά και η πρωτοζωπήση. Ο Καρακάλα, ο γιος του Σέπτιμος Σεβίρας, με το περίφημο διάταμα κάνει ίσιους πολίτες όλους τους πολίτες της αυτοκρατορίας. Είτε είναι Κέλτες, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Φίνικες, είτε είναι Σύριοι. Έτσι. Και βασικά η μεσαιωνική, ας πούμε, πιο ελληνοποιημένη Ανατολική Αυτοκρατορία. Η μεσαιωνική ξεκινά από τον Ηράκλειο και μετά. Μέχρι το Μόρις είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μέχρι το 602 μετά. Και αυτές οι ομαδούλες οι οποίες γράφουν μπούλβες για τον Έρωνα, γράφουν μπούλβες για τους Τρώες, αυτές οι ομαδούλες οι οποίες βαφτίζουν και τους Φιλιστέους Έλληνες δηλαδή κτλ. Και λένε διάφορα τρελά. Αυτές οι φιλορωσικές ομαδούλες γράφουν και διάφορες τρέλες για τον Μέγα Θεοδόσιο, ο οποίος ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη μορφή. Μετά τον θάνατο του Ιουλιανού, το 363, βασικά με τον θάνατο του Κωνσταντίνου του Μέγα, είναι τα τρία παιδιά, όπως έχουν πει, ο Κωνσταντάιν, ο Κωνσταντίες και ο Κωνσταντς, Κωνσταντάιν πολεμά τον Κωνσταντς, τον νικά ο Κωνσταντς. Ο Κωνσταντς τον νικείται από τον Μαγνέντιος, έναν άσχετο επαναστάτη. Τον νικά τον Μαγνέντιος ο Κωνσταντίες. Ο Κωνσταντίες βάζει Σίζα κάτω από αυτόν τον αδερφό του Ιουλιανού, τον Γκάλλες. Εκτελείται αυτός, όχι από τον Κωνσταντίες, από άλλους. Μετά βάζει Σίζα τον ίδιο τον Ιουλιανό για να πολεμήσει τους Γερμανούς στην Γαλατία. Γίνεται το πραξικόπημα του coup d'état το 361. Πεθαίνει από ασθένεια ο Κωνσταντίνος, γίνεται μόνο κράτορας ο Ιουλιανός για μόνο τρία χρόνια. Μετά βγαίνει ένας άσχετος Ιωβίνος και μετά το 365 βγαίνει ο Βαλεντίνιαν ο Αλφα. Και εκεί ξεκινά η καινούργια δυναστεία που θα δέξει 90 χρόνια. Ο Βαλεντίνιαν ήταν πολύ αξιόλογος αυτοκράτορας, πάρα πολύ αξιόλογος αυτοκράτορας, ο οποίος πέθανε το 375. Μετά στην εξουσία διατηρείται και ο αδερφός του, ο κακός Βάλεντς. Με το θάνατο του Βάλεντς στη μάχη της Ανδριανούπολης. Ο Βαλεντίνιαν έχει έναν κακό αδερφό, τον Βάλεντς, ο οποίος πεθαίνει το 375, ο Βαλεντίνιαν ο καλός αδερφός. Ο κακός αδερφός, ο Βάλεντς, αντέχει τρία χρόνια αργότερα, μέχρι το 378. Στη μάχη της Ανδριανούπολης, οι Γερμανοί με τον Φρίντικερν τον σκοτώνουν, τον νικάνε. Ο γιος του Βαλεντίνιαν, ο Μπράθιαν, σε Δύση καλεί τον Θεοδόσιο. Τον κάνει αυτοκράτορα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας.
1783 δολοφονείται ο Γκράτσιαν από ένα επαναστάτητο Μάξιμας. Νικά ο Θεοδόσιος τον Μάξιμας, βάζει τον Βαλεντίνη το δεύτερο διοικητή της Δύσης, αυτοκάτουραν της Δυτικής Αυτοκρατορίας. Μετά ο Άγκοπας και ο Ευγένιος σκοτώνουν τον Βαλεντίνη το δεύτερο. Πολεμά ο Θεοδόσιος και νικά τον Ευγένιο και τον Άγκοπας και γίνεται μονοκάτουρας για μόνο λίγους μήνες, 4 μήνες. Το 1995 πεθαίνει και η εξουσία έρχεται στα δύο άχρηστα παιδιά του, ο Arcadius και ο Honorius. Γίνεται χαμός, ταπεινώνεται η Ρώμη, καταλαμβάνεται η Ρώμη από τους γκότους του Alaric, ενώ θα μπορούσαν να νικήσουν πανεύκολα. Πανεύκολα θα τους νικούσανε. Γίνεται και η περίφημη επιδρομή του Alaric και στην κυρίως Ελλάδα. Μετά διαδέχεται την εξουσία, μετά τον Honorius τον διαδέχεται ένας επαναστάτης Ιωάννης, μετά τον Ιωάννη έρχεται ο Βαλεντίνη ο τρίτος. Εποχή του και στην Δύση ήταν ο Θεοδόσιος ο δεύτερος, ο αυτοκράτορας Μαριονέτα, ο Βαλεντίνη ο τρίτος και αυτός αυτοκράτορας Μαριονέτα. Νικάνε τον Ατίλα, τον Ούνο και λίγα χρόνια αργότερα μετά είναι κάτι άχρηστοι αυτοκράτορες Μαριονέτες. Τη Δύση την καταλαεί ο Γερμανός Ότο Βάκα. Στη Δύση μετά είναι στην Ανατολή δηλαδή, μετά τον θάνατο του Θεοδόσιου είναι ο Μάρσιαν, μετά ο Λίο, μετά ο Ζήνο ο Ίσαυρος, τότε πέφτει η Δύση και αντέχει το Ανατολικό κράτος για ακόμα κάποιους αιώνες. Μετά τον Ζήνο είναι ο αξιόλογος Αναστάσιος, μετά τον Αναστάσιο ο Ιουστίνος, ο πρώτος, ο θείος του Ιουστινιανού, μετά ο Ιουστινιανός, ο οποίος ξανακαταλαμβάνει την Ιταλία και ένα μεγάλο μέρος της Δύσης, Βόρεια Αφρική, Ισπανία, ο Ιουστινιανός, ο πρώτος, ο Άλφα, μεγάλη μορφή και γίνεται ξανά πρωτεύουσα της Δύσης η Ραβένα, βλέπουμε και τα περίφημα μοσαϊκά στις Σάντα Βιτάλε στη Ρώμη και η Δύση σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει ξανά στα γερμανικά φύλλα, τους Lombards. Και η Ανατολική, το Ρωμαϊκό κράτος περισσότερο να συγκεντρώνεται στην Ανατολή παρά στη Δύση. Σιγά σιγά αφήνει και την Ιταλία. Μετά τον Ιουστινιανό είναι ο τρελός αδερφός του, ο τρελός ανιψιός ο Ιουστίνος ο δεύτερος. Μετά έρχονται ο Τιμπίριος αξιόλογος και ο Μόρις. Πολύ αξιόλογος που νίκησαν και τους Τουρκοάβαρες και τους Πέρσες. Και μετά δολοφονείται από κάποιον άσχετο καπαδόκι ψυχοπαθή δικτάτορα το Φωκά και από εκεί πλέον είναι το. Δεν υπάρχει Δύση πλέον, υπάρχουν μόνο κάτι κατάλοιπα. Μόνο κάποιες πόλεις κατοικούν στην κυρίως Ιταλία. Χάνεται σε λίγο και η Ισπανία. Και μετά ξεκινά το πιο μεσαιωνικό ελληνόφωνο ανατολικό ρωμαϊκό κράτος με τον Ηράκλειο. Μετά, αυτά περίπου. Και από τον Ηράκλειο, ένα μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, δηλαδή η αρχαία Συρία, καμία σχέση με Άραβες, η αρχαία Φινίκη, καμία σχέση με Άραβες, το αρχαίο Ζαΐρ, το αρχαίο Ιράκ, η Αίγυπτος, όλα αυτά χάνονται στους μουσουλμάνους Άραβες. Και αυτά τα εδάφη μουσουλμανοποιούνται, δηλαδή οι Σύριοι έπαψαν να υπάρχουν, οι Σύριοι γίνανε Άραβες, οι Φίνικες έπαψαν να υπάρχουν, γίνανε Άραβες. Στο Ισραήλ εμφανίστηκαν Άραβες, στην Μεσοποταμία Ιράκ, το σημερινό Ιράκ, αφημιώθηκαν όλοι αυτοί οι Ασσυρο-Ιδόνοι και γίνανε Άραβες και αυτοί. Στην Αίγυπτο αφημιώθηκαν οι Αιγύπτιοι και γίνανε Άραβες. Και χάθηκε ένα μεγάλο μέρος, χάθηκε και η Ιταλία και η Ισπανία στα γερμανικά φύλλα και περιορίστηκε στην πιο ανατολή, σε πιο ελληνόφωνες κυρίως περιοχές. Και σε εκείνη την περίοδο από τον Ηράκλειο, από τον Ιστιανό και τον Ηράκλειο και μετά άρχισαν να εξαφανίζονται κάποια τοπικά φύλλα, να εξαφανίζονται π.χ. Θράκες, Ιφρίκες και διάφορα άλλα φύλλα και να προκειτεί και ελληνική γλώσσα. Ανατολικό. Αλλά αυτά είναι από το 600 μετά, όχι από το 1200. Ωραία. Και για τον Ιουστινιανό γράφουν διάφορες τρέλες αυτές οι ομαδούλες, για τον Θεοδόσο γράφουν διάφορες τρέλες αυτές οι ομαδούλες, άλλα τον άλλον. Για τον Έρωνα γράφουν άλλα τον άλλον, για τους Τρόες γράφουν άλλα και τον άλλον. Υπάρχει τρομερή σύγχυση από αυτές τις ομαδούλες.